Αποκάλυψη, έρευνα, γνώμη, ρεπορτάζ, όλα αυτά τα έχει η Αιχμή. Η εφημερίδα της Τολακαρνανίας που από το 1995 είναι πρώτη σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Αιχμή, Αιχμή TV, Αιχμή Radio. Επιλέξτε την Αιχμή για να προβληθείτε στην Δυτική Ελλάδα. Γιατί η διαφήμιση είναι θέμα Αιχμής. Είμαστε σήμερα εδώ για να συμπαρασταθούμε έπρακτα σε ένα συμπολίτη μας θύμα και αυτός όπως εκατομμύρια πλέον συνάνθρωποι μας μιας απίθμενης οικονομικής κρίσης. Για να υπερασπιστούμε το συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη στην κατοικία. Για να υπερασπιστούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αξιοπρεπή διαβίωση του καθένα μας. Για να δηλώσουμε ότι τις συνέπειες της οικονομικής τους κρίσης δεν μπορούμε και δεν οφείλουμε να τις πληρώσουμε εμείς, αλλά εκείνοι που δεκαετίες τώρα έκαναν πάρτι πάνω στις πλάτες μας. Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Είμαστε σήμερα εδώ για να αποδείξουμε ότι η παραίτηση, η απογοήτευση, η απελπισία, ο φόβος, η εθελοδουλεία δεν μας ταιριάζουν. Για να αποδείξουμε ότι όλοι μαζί, με πίστη στη δύναμη του συλλογικού μας αγώνα, μπορούμε να θέσουμε ανυπέρβλητα εμπόδια στις βλέψεις τους. Να ανατρέψουμε τα ανομολόγητα, αλλά πλέον πολύ καλά διακριτά σχέδιά τους. Είμαστε σήμερα εδώ για να απαιτήσουμε τη μερική ολική διαγραφή των χρεών μας. Των χρεών όλων εκείνων των συνανθρώπων μας που η ελεγχόμενη κρίση τους πλήγωσε βαριά και ανεπανόρθωτα. Για να απαιτήσουμε την πραγματική μας απελευθέρωση από την οικονομική θηλιά που προσχεδιασμένα και μεθοδικά πέρασαν και εξακολουθούν σήμερα να περνούν στο λαιμό μας μέσα από πολιτικές ασύλληπτης υπερφορολόγησης. Ξέρουμε πλέον, το βιώνουμε, ότι ο δρόμος που μας οδηγούν είναι αδιέξοδος και καταστροφικός για μας. Γνωρίζουμε ότι η αλλαγή πορείας περνάει υποχρεωτικά μέσα από την ανατροπή της δικής τους πολιτικής. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι γι' αυτό που σήμερα βιώνουμε έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Έχουμε ευθύνη που δεν γνωρίζαμε, αλλά και δεν αναζητούσαμε την αλήθεια των πραγμάτων πίσω από τις διαλυστερές επιφάνειες μιας οικονομικής πραγματικότητας που μας είχαν στήσει. Ο Πνευματικός Σύλλογος Μεσολογγίου συμπαραστέκεται σήμερα στους πολίτες εκείνης ενάντια στους πληστηριασμούς και στην κίνηση πολιτών Αγρινίου, δικαίωμα στη ζωή, στην προσπάθειά τους για την ακύρωση πληστηριασμού σε σπίτι συμπολίτη μας. Αισθάνομαι δε την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών που ταξίδεψαν σήμερα στην πόλη μας προκειμένου να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θέλουμε να έχει ευτυχή αποτέλεσμα, την ακύρωση πληστηριασμού στους συναδέλφους μας. Όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύουμε στο τέλος ότι κάθε συνάδελφος θα νιώθει ασφαλής έχοντας εμάς το πλευρό του. Είστε παρούσα και εσείς σήμερα εδώ σε αυτή την κινητοποίηση ενάντια στους πληστηριασμούς. Νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτή η κινητοποίηση. Την πρώτη φορά ήμουν, τη δεύτερη βρισκόμουν στην Αθήνα, την τρίτη είμαι εδώ. Οι πληστηριασμοί αποτελούν μια ακόμα λέλαπα που απειλεί τον ελληνικό λαό, την περιουσία του, ακόμα και την πρώτη κατοικία του. Νομίζω ότι είναι καθήκον όλων των πολιτών, να υπερασπίσουν τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να διατηρήσει την πρώτη κατοικία του, αλλά και την περιουσία του. Νομίζω ότι η φορολογία είναι αβάσταχτη κυριολεκτικά. Πλέον υπάρχει, είναι πρώτον πυλών έμφυα, γνωρίζετε όλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Ακόμα και τα διορθωμένα, έτσι, ο διορθωμένος έμφυα που έρχεται εντός των ημερών, των επόμενων ημερών, είναι πραγματικά δυσβάσταχτος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν. Και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι μαζί με όλη την υπόλοιπη φορολογία, μαζί με την ασφυκτική κατάσταση η οποία υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία, μαζί με το τεράστιο ποσοστό της ανεργίας, κάνουν
ένα μείγμα εκρηκτικό και συνάμα απειλητικό για όλη την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να απαιτήσουμε όλοι και να υλοποιήσουμε ουσιαστικά, να καταφέρουμε την αλλαγή αυτής της πολιτικής κατάστασης, την αλλαγή αυτής της κυβέρνησης. Είμαστε αισιόδοξοι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Όλος ο ελληνικός λαός προσδοκά με μια δημοκρατική επανάσταση, με εκλογές, προσδοκά αλλαγή πολιτικής κατάστασης, αλλαγή πολιτικής. Σίγουρα το θέμα του σημερινού πληστηριασμού έχει γίνει ευρύτερα γνωστό. Μπορώ να σας πω ότι μας πήραν τηλέφωνο και από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Αθήνα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Για μια ακόμη φορά φαίνεται ότι οι πιέσεις, η σημαντική παρουσία του κόσμου, η δική μας δηλαδή δραστηριότητα, οδήγησε ακόμη μια φορά σε θετικά αποτελέσματα. Μόλις πριν η τράπεζα έστειλε φάξ στην αστυνομία και στο συμβολογράφο ότι ακυρώνει σήμερα τον πληστηριασμό και τον μεταθέτει, προσέξτε, ήδη δώσαν ημερομηνία για τις 28 Ιανουαρίου. Όμως, επειδή θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο είδος πρόβλημα, σας καλώ όλους να παραμείνουμε μέχρι τις 5 και τότε θα είμαστε 100% σίγουροι ότι έχουμε και σήμερα επιτυχία στην προσπάθειά μας. Θα ήθελα επίσης να σας πω το εξής. Αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και τις πολύ άσχημες εξελίξεις που έρχονται. Ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας σήμερα, του οποίου πάλι ακυρώσαμε τον πληστηριασμό, ήταν ο ίδιος που το ακυρώσαμε τον πληστηριασμό τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο η τράπεζα του είχε βγάλει 2 σπίτια σε πληστηριασμό. Το σπίτι που μένει και ένα σπίτι που κατασκεύαζε για να μείνει. Μάλλον οι τράπεζες έβγαλαν μία ανακοίνωση και είπαν ότι όσοι δανειολήπτες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και πάνε στις τράπεζες να υπογράψουν ένα σχετικό έγγραφο, μπορούν να γλιτώσουν το σπίτι τους μέχρι 31 Δεκάτου του 2014. Αυτό δεν ήταν τυχαία ημερομηνία. Σας θυμίζω ότι η παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας για όλους μας ισχύει μέχρι 31 Δεκάτου του 2014. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι οι εξής. Δεν θα ξαναδοθεί παράταση προστασίας για όλους. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι σήμερα λοιπόν η τράπεζα έκανε το εξής. Στο συγκεκριμένο άνθρωπο έστειλε 2 πληστηριασμούς. Ο ένας ήταν για το σπίτι το δεύτερο, ας πούμε, το υποκατασκευή, και για το σπίτι που μένει σήμερα του είχε στείλει από τώρα πληστηριασμό για 5 Ιανουαρίου του 2015. Η τράπεζα δηλαδή ήξερε πολύ καλά ότι τότε μπορεί να βγάλει πληστηριασμό. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις τράπεζες είναι ότι το 2015 αλλάζουν τα πάντα. Αυτό που ξέραμε για διευκολύνσεις, για προστασίες κλπ, από ό,τι φαίνεται τελειώνει. Γιατί φαίνεται αυτό? Ήδη ολοκληρώνουν ένα θεσμικό πλαίσιο, θα ψηφιστεί μέχρι τέλος του νόμου, όπου πλέον η κατάργηση του νόμου Κατσέλη θα είναι δεδομένη. Η προστασία από το κράτος θα είναι επίσης ανύπρακτη και όλα θα περάσουν στη δικαιοδοσία των τραπεζών. Οι τράπεζες θα αποφασίσουν και θα έχουν τον τελικό λόγο για το ποιος θα χάσει ή δεν θα χάσει το σπίτι του. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, άρα πρέπει η δική μας προσπάθεια να γίνει πολύ πιο σημαντική, πολύ πιο δυνατή. Είστε κι εσείς εδώ σήμερα για να στηρίξετε αυτή την κινητοποίηση ενάντια στους πληστηριασμούς. Ναι, η παρουσία του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών με μέλη από το Προεδρείο και τον Προεδρό του δίνει ένα στίγμα, ένα συνδικαλιστικό στίγμα, ότι δεν θα επιτρέψουμε να πάρουν σπίτια είτε συναδέλφων μας εμπόρων επαγγελματιών είτε σπίτια καταναλωτών, γιατί όλη η κοινωνία αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι όλοι μαζί ενωμένοι και αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλο. Στην Πάτρα είναι και εκεί πολύ έτσι η κατάσταση με τους πληστηριασμούς έντονη. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληστηριασμοί, όμως σαν μεγάλη πόλη έχει πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα αυτά. Το ΚΑΟ, από ό,τι ξέρετε, έχει εγκαταστήσει την έδρα του στην Πάτρα. Τα απειλητικά σημειώματα του πρώτου σταδίου και του δευτέρου με την πιστοποίηση ποσών έχουν προχωρήσει. Από Οκτώβριο, όπως γνωρίζουμε, αρχές Οκτώβρη θα ξεκινήσουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις σε σπίτια συναδέλφων. Θέση μας είναι όλοι μαζί να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να χωρίζεται,
Δεν πρέπει να προχωράμε σε κοινωνικούς αυτοματισμούς. Πολύ εύκολο να πούμε για τον τεμπέλη δημόσιο υπάλληλο, για τον κλέφτη έμπορο, για τον απατεώνα δικηγόρο και ούτω καθεξής, αυτά που συνήθως χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Όμως όλα αυτά δεν τα ακούμε. Όλοι μαζί προσπαθούμε αφενός να τα κεκτημένα να τα κρατήσουμε και αφετέρου η κοινωνία θα πρέπει να αντεπιτεθεί αφήνοντας τους καναπέδες.